Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, μαζί μας είναι τώρα ο υποψήφιος πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Βύρων Πολύδωρας. Καλημέρα σας, κύριε Χρονά. Χαίρετε, κύριε Χρονά. Είναι κοντά μας και ο Γιώργος ο Παντελάκης να μας βοηθήσει εδώ σε αυτή τη συνέντευξη. Χαίρετε, κύριε Παντελάκη. Κύριε Πολύδωρα, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι θα είστε εσείς ο υποψήφιος πρόεδρος για την θέση του πρόεδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, υπήρξαν ποικίλες αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα ήθελα να μου σχολιάσετε η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα στο οποίο υπήρξατε επί σειρά ετών στέλεχος, ιστορικός στέλεχος, από τα πρώτα λεπτά που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά σας αντέδρασε με μια ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι το πρόσωπο του κυρίου Πολύδωρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για την θέση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου για Τηλεόρασης. Ένα σχόλιο από αυτού θα ήθελα, παρακαλώ. Το είδα και στενοχωρήθηκα πολύ. Με είχαν διαγράψει ο κύριος Σαμαράς. Στη συνέχεια άραγε τι θέλουν, να με εξορίσουν από την Ελλάδα? Δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται η υπερορία ή ο εξωστρακισμός του Αριστίδη του δίκαιου. Μήπως να με σκοτώσουν δια φυσικού θανάτου? Γιατί εγώ νιώθω σαν να έπεσα ή να έπεσε πάνω μου ένας σεισμός χειρότερος από της Ιταλίας. Εύχομαι να είναι όλα ομαλά και χωρίς θύματα σε αυτό το φοβερό επαναλαμβανόμενο σεισμό της Ιταλίας. Στενοχωρήθηκα λοιπόν. Και έχουν και τα κέντρα, τα πολυβολία, που είναι κέντρα δολοφονίας χαρακτήρων, assassination of characters. Σε ποια πυροβολία αναφέρεστε? Τα media, τα οποία είναι υποκινούμενα από τα γνωστά κέντρα. Όλα ποια τα ξέρω. Ποια είναι τα γνωστά κέντρα που υποκινούν τα media? Όλα τα ξέρω. Ειδικότερα για την θέση εντός 17 λεπτών της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να σημειώσω με πικρία μου και πάλι ότι δεν εκφράζει αυτή η θέση της Νέας Δημοκρατίας όλη τη Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε διαφορετική προσέγγιση από τον κύριο Σαλμά σήμερα. Ο κύριος Σαλμάς είπε επί της ουσίας ότι το πρόσωπο τιμάται. Δεχτείτε, κύριε Παντελάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η ΕΡΤ είναι ένα έγκυρο κανάλι. Το σέβομαι, το έχω υπηρετήσει από τη θέση του Υπουργού Τύπου για 28 μήνες το 1990 στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά λέει το βιογραφικό μου. Και ας έρθει κάποιος να μου πει ότι δεν υπηρέτησε ευδοκίμως την ΕΡΤ, την δημοσιογραφία, την ενημέρωση, τον Τύπο ως Υπουργός Τύπου. Κλείνει η παρένθεση. Μάλιστα. Οι περισσότεροι της βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι μαζί μου. Ο πολλής κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είναι μαζί μου. Έχω τον τρόπο μου να το διαπιστώνω. Από όλη την Ελλάδα. Τέλος πάντων. Γιατί εκτιμάτε όμως ότι η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας... Αυτοί κάνουν τακτικισμούς, εγώ δεν κάνω. Αυτοί κάνουν τακτικισμούς να ρίξουν την κυβέρνηση και να προχωρήσουν να ικανοποιήσουν τις μοροφιλοδοξίες τους. Άρα θεωρείτε σε κάθε περίπτωση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τακτική από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, επιμένει σε μια σκληρή γραμμή? Αυτό αφορά και την συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ. Ναι, βεβαίως. Για πολιτικούς λόγους, προκειμένου να πάμε σε εκλογές. Δεν τους νοιάζει για την αντίφαση στην οποία περιπίπτουν. Έλεγαν προηγουμένως το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να συγκροτηθεί, ανήκει εκεί η αρμοδιότητα. Να σας το πω αφηγηματικά. Εγώ είμαι τιμόμενος από την πρόταση που μου έκανε ο Πρωθυπουργός, κύριος Τσίπρας, και ο κύριος Βούτσης ως αρμόδιος για την συγκρότηση και σύγκληση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Είμαι ευγνώμων και τιμόμενος, γιατί δεν λαμβάνουν πολλοί τέτοια πρόσκληση, ούτε είναι παιχνίδι. Με πήρε στο τηλέφωνο και μου είπε: τι θα έλεγες, Βύρωνα, για πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, για ΕΣΟΡΟΥ? Απάντηση: ευχαριστώ, έχω πολλούς εχθρούς όμως, πρόεδρε. Έχεις και περισσότερους φίλους. Σας μεταφέρω ενόρκως το διάλογο. Σε ποιους εχθρούς σας αναφέρω? Στην ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εχθροί σας η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας? Έτσι μου φέρονται. Δεν μου μιλούν,
με συκοφαντούν, έχουν τα κέντρα τα οποία είναι, τα λένε social media κοινωνικής δικτύωσης με τα sites κλπ. Και χτυπάνε, εκτελούν. Εγώ τα υφίσταμαι. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να τα ξέρετε, αλλά είσαστε υποχρεωμένοι να δεχτείτε την ειλικρίνεια των λόγων. Εκτιμάτε λοιπόν ότι από τη Νέα Δημοκρατία σας πολεμούν, σας χτυπούν μέσω των media, των social media, και είπατε πριν ότι υπάρχουν και πυροβολία. Εντάξει, είπα και το εννοώ ότι θέλουν να απαξιώσουν την υποψηφιότητά μου. Δεν ξέρουν ότι εγώ δεν κόπτομαι για την υποψηφιότητά μου. Εγώ από την ορμή για να δράσω και να πράξω αποδέχθηκα την τιμητική πρόσκληση. Και όχι γιατί κάποιοι λένε ότι θέλατε να επιστρέψετε στα δημόσια πράγματα ή σας κολλάκεψε. Είμαι στα δημόσια πράγματα όσο αναπνέω. Αλλά άλλο αυτό. Εκείνο που έχει σημασία ιδιαίτερη, θέλω οι τηλεθεατές μας να το καταλάβουν, να το κατανοήσουν, ότι με ενέπνευσε η πρόταση, η πρόσκληση, και με ενέπνευσε και το έργο του Ειρηνοποιού. Αποδέχθηκα την πρόσκληση με φουσκωμένη την αισιοδοξία ότι μπορώ να φέρω αποτέλεσμα, να εκτονώσω την κατάσταση, να πάψει η ένταση με τη δικαιοσύνη, να θεαματικά και λόγω της, εγώ είμαι δικηγόρος από νομική οικογένεια και γνωρίζω τους δικαστές και ξέρουν και αυτοί πόσο τους σέβομαι. Συνεπώς εξομαλύνεται το πεδίο της σχέσεως της πολιτικής με την δικαιοσύνη. Και λέω πολιτικής γιατί δεν είναι μόνο θέμα της κυβερνήσεως. Όλοι θέλουν να επηρεάζουν τη δικαιοσύνη. Όλοι θέλουν να υποβάλουν γνώμη στη δικαιοσύνη για την απόφαση της αρεσχίας τους. Ιδιαίτερα στο νομικοπολιτικό δικαστήριο που λέγεται Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι εννοείται ότι θέλουν να επηρεάζουν τη δικαιοσύνη? Βάζουν, άνθρωποι είναι, βάζουν όλη την πρώτη ύλη. Η αρχή της ηθικής αποδείξεως στα νομικά λέει οι δικαστές δικάζουν σύμφωνα με τον νόμο, το σύνταγμα και τον νόμο, και ακούοντας την φωνή της συνειδήσεώς τους. Εκεί βρίσκουν τώρα τα μίντια, βρίσκουν οι διάφοροι ιδιωτελείς πολύ πρόσφορο έδαφος να ρίξουν υλικό για τον επηρεασμό της συνείδησης. Και είναι φυσιολογικό γιατί το λέει ακούοντας την φωνή της συνειδήσεώς τους. Θα πάμε τώρα στην επιστήμη της ψυχολογίας και θα δούμε και της εγκληματολογίας, αλλά δεν ενδιαφέρει η εγκληματολογία, και θα δούμε πώς πλάθεται η συνείδηση. Με κάποια πρώτη ύλη. Με μια πρώτη ύλη πολιτικού λόγου, με μια πρώτη ύλη αγκιτάτσιας, προβοκάτσιας, ψευδολογίας, επιχειρηματολογίας αγαθής κτλ. Εκτός από το δικόγραφο. Μάλιστα. Αλλά λέω τώρα, κυρία Χρονά, η υπόθεση της σε τι ενεπνεύστη έχει στώσει δουλειά. Σας λέω, οι πρώτες σκέψεις μετά, μόλις έκλεισα το τηλέφωνο πριν από μέρες. Αποδεχτήκατε αμέσως την πρόταση? Σας είπα το διάλογο. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέω εγώ, έχω αυτά που πρέπει να σας τα πω τώρα, έτσι. Εγώ αποδέχομαι διότι είμαι μαχητής. Αποδέχομαι διότι είναι τιμητική η πρόσκληση. Και δεν φοβάμαι τα ρίσκα. Και σε αυτό που μου είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι έχεις και φίλους, το αποδέχομαι. Αλλά περισσότερο επενδύω, του είπα, στη σοφία των πολιτικών που θα πάρουν την απόφαση να με βγάλουν. Κατά τα λοιπά, εντάξει, κλείσαμε ραντεβού για να τα πούμε και θα πήγαινε ταξίδι στην Σαμοθράκη και μόλις γυρίσει και τα λοιπά. Μάλιστα. Εκείνο που είχε σημασία, σκεφτήκατε τις δουλειές, το έργο. Εμείς αποδεχόμαστε στην συμμόρφωση, εγώ και δηλαδή η κυβέρνηση και εγώ, την συμμόρφωση προς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως έχει. Θέλουμε να ανασυγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, να λάβει τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν και το διαγωνισμό, αφορούν και τον αριθμό των, για το άμεσο μέλλον και τον αριθμό των καναλιών, αδειών και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικό το έργο. Χρειάζεται κάποιος που να μην είναι ένας δημόσιος υπάλληλος, να έχει δυνατότητα κρίσεως και αποφάσεως. Είπατε χθες να μην ξεχάσω, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Πάνο Καμένο,
ο οποίος έκανε θαραλέα δήλωση υπέρ μου. Μάλιστα. Και του λέω ότι πράγματι έτσι τον εννοούσα ως δίκαιο, ως ορθολογιστή και ως ηχό της παρατάξεως. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, στην πλατεία Μάζα και στην ιδεολογία. Αφού η Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνεί. Το ίδιο και για τον κύριο Αντόναρο, ο οποίος έκανε δήλωση συναφή. Έτσι είναι. Και η κυρία Κουντουρά και πολλοί άλλοι. Κύριε Προέδρε, αφού η Νέα Δημοκρατία, η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι σύμφωνη με την τοποθέτησή σας στην θέση του Προέδρου του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, θα αλλάξει στάση σας? Θα το δούμε. Δεν είμαι γαντζωμένος. Δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση τον Πρωθυπουργό, ο οποίος προτείνει. Αλλά φυσικά, αν θέλετε να σεβαστώ απόλυτα την ερώτησή σας, μην αφήσω ίχνος υπεκφυγής, εγώ έχω την ετοιμότητα να παραιτηθώ αύριο το πρωί, σήμερα. Δεν θέλω να εκβιάσω τίποτα. Απλούστατα θέλω να θυμίσω σε αυτούς οι οποίοι έκριναν ότι δεν έχει τα προσόντα ο Πολύδωρας, πιθανόν να έχουν άλλα κριτήρια προσόντων. Όπως? Όπως παραδείγματος χάρη πρέπει να είμαι κολλητός του Χριστοφοράκου για να είναι έγκυρος και με προσόντα ο άνθρωπος. Για να μην έχει σταθεί όρθιος στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση του Καραμανή, όρθιος και φλεγόμενος. Μπορεί να χρειάζονται κάτι άλλο, όπως παραδείγματος χάρη να είναι πίσω από τα κανάλια, να είναι καναλοπροβαλλόμενοι, ευνοούμενοι και ύστερα να λειτουργεί το δίνω ή να δώσει. Μιλάτε... Τι να λέμε τώρα. Αυτά δεν είπα τίποτα το νέο, αλλά πλούστατα θέλω να εκτιμήσω ότι εγώ έχω το θάρρος να τα λέω. Εσείς έχετε μια πολιτική καταγωγή καραμαλική. Από το 2013 και μετά που διαγραφήκατε επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά, δεν χωρούσατε πια στο κόμμα? Αισθανθήκατε ποτέ ότι εσείς έχετε μετακινηθεί από την μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη? Όχι, εγώ ανήκω στην παράταξη. Στην παράταξη της, των ιδεών του πατριωτισμού, της μεγάλης προβληματικής έως ευρωσκεπτικισμού για τα συμβαίνοντα στις σχέσεις μας με την Ευρώπη. Δεν είμαι κάποιος δουλοπάρικος, ούτε στους Ευρωπαίους, ούτε στους ξένους, ούτε στους ντόπιους ολιγάρχες. Είναι γνωστό. Θέλω να είμαι συνεπής, αφιερωμένος μέχρι θανάτου στην ιστορία αυτού του τόπου, στην πατρίδα μας, στις παραδόσεις μας, στο ελληνικό πνεύμα, στην ελληνική γλώσσα. Αυτό είμαι και δεν είμαι ένας μοναχικός καλόγερος. Είμαι με κόσμο τον οποίον εκπροσωπώ τιμίως. Κύριε Πολύδωρα. Και φυσικά είμαι διαλλακτικός όσον αφορά τα άλλα κόμματα. Και φυσικά δεν έχω συμβάλει εγώ στην παρακμή, έχω συμβάλει στην ελεύθερη φωνή, στην ελεύθερη γνώμη. Το 1997 ήμουν υποψήφιος για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας κόντρα στον συγχωρεμένο τον Εύερτ, στον Σουφλιά και στον εκλεγέντα Κώστα Καραμαντλή. Και υπηρετώ εγώ τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με εκχώρηση της γνώμης μου, με τη γνώμη μου, όπως είμαι, όπως με εκλέγει ο λαός, όπως έχω εκπαιδευτεί εγώ από τις σπουδές μου. Κύριε Πολύδωρα, θα πάμε και στον συνάδελφο τον Κώστα Κωνσταντόπουλο να σας κάνει ένα ερώτημα, αλλά ήθελα ένα τελευταίο ερώτημα από μένα τουλάχιστον. Αναφερθήκατε πολλές φορές και υπονοήσατε, αν κατάλαβα καλά, σχέσεις πολιτικής με συμφέροντα επιχειρηματιών, με κανάλια, με ιδιοκτήτες. Δεν είπα κάτι νέο. Είπα το πασίδηλο, το πρόδηλο. Όλοι το ξέρουν αυτό. Τι να κάνουν. Κάθε φορά Μια συζήτηση του ελεύθερου λόγου, όπως και η σημερινή, δεν πρέπει να μετατρέπεται σε προθάλαμο δικαστικού ή εισαγγελικού γραφείου. Μας κρίνει ο λαός και λέει αν υπερβάλλω, αν συκοφαντώ όπως συκοφαντούν αυτοί οι οποίοι με τα μίντια χτυπάνε εμένα. Μάλιστα. Με χτυπάνε γιατί είπα γράνα, με χτυπάνε γιατί είπα στρατηγός άνεμος. Σε αποδέχομαι αυτές τις κατηγορίες. Είχατε πει και κάτι σε σχέση με τα μνημόνια, ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός, τα μνημόνια ή η Χρυσή Αυγή. Είχατε κάνει και μια τέτοια αναφορά, μια δήλωση. Άλλη συκοφαντία, ότι είπα προς Θεού να συνεργαστούμε με τη Χρυσή Αυγή. Είπα για τη Χρυσή Αυγή ότι απαιτείται να είναι μέσα στο πνεύμα της ομοθυμίας. Μάλιστα. Τίποτα. Δεν μπορώ να. Και τώρα και χθες, τότε που έκανα τη δήλωση,
Δεν μπορώ να πετάξω στο πύρτο εξώτερων 500.000 ή περισσότερους πολίτες που ψήφισαν Χρυσαυγή. Τι είναι αυτό, τρελός? Εγώ έχω υποδεχθεί, νεαρός βουλευτής, έχω υποδεχθεί τον κόσμο που πήγαινε προς την Εθνική Παράταξη, τη Χουντική τότε, και την έχω καλωσορίσει στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, και ύστερα αυτοί οι βουλευτές της Εθνικής Παράταξης εναπομείναντες έβγαλαν πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Καραμαντή. Μάλιστα. Σελίδες της ιστορίας. Δεν παίζουμε με φετίχ, ούτε με ηλεκτρικές σπαστικές αντιδράσεις, οι οποίες δεν είναι ότι ενοχλήθησαν, είναι ότι ήθελαν να με εξοντώσουν. Σας το λέω καθαρά, ο Σαμαράς και η παρέα του. Όπως τα γεγονότα έδειξαν στη συνέχεια πόσο άγαρμπους τους χειρισμούς είναι. Εγώ έκανα αγόρευση, επιχειρηματολογία για τον Έμφυα. Έμεινε ο ελληνικός λαός από ιδιοκτήτης, έμεινε άστεγος και ανέστιος και ακτήμων σήμερα με τον Έμφυα. Και έκανα αγόρευση και κατεψήφισα τον Έμφυα. Και με διέγραψαν. Είναι αυτό πολιτική συμπεριφορά ή μήπως είναι διδασκαλία νέο ραγιαδισμού? Πώς θα γίνονται προσκυνημένοι βουλευτές, πώς θα γίνουν προσκυνημένοι και γονικλινοί στο σατράπι αφέντη πολίτες? Ε, όχι. Ποιον υπονοείται ότι είναι σατράπης αφέντης? Εκείνον που με διέγραψε. Τόσο σαφώς το λέω. Γιατί κάνετε κατοχήρωση επιγραμματική μιας δήλωσης της οποίας εγώ δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Αναλαμβάνω την ευθύνη, κυρία Χρονά. Όχι, δεν κάνω καμία κατοχή. Λέω λοιπόν εκείνο που έκανε, ότι εγώ είμαι ο σατράπης, εδώ είναι η γνώμη μου. Και πού βρίσκεται τώρα αυτός ο κύριος? Πού βρίσκεται? Για να επιστρέψω. Έχασε τις εκλογές, εγώ τον έβγαλα. Δύο φορές. Είπατε, 12α, 12β, εγώ ήμουν συντελεστής για την νίκη. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στον συνάδελφο τον Κώστα Κωνσταντόπουλο να σας υποβάλει και αυτός κάποια ερωτήματα και θα συνεχίσουμε. Κώστα. Λοιπόν, κύριε Πολύδωρο, αύριο έχουμε την πέμπτη ουσιαστικά διάσκεψη των Προέδρων, αρχής γενομένης από την πρώτη, η οποία είχε γίνει επί εποχής Ζωής Κωνσταντοπούλου τον Αύγουστο του 2015. Η διάσκεψη των Προέδρων είναι ένα θεσμικό κοινοβουλευτικό όργανο το οποίο απαιτεί ευρεία πλειοψηφία. Όπως ξέρετε πολύ καλύτερα, εμού χρειάζεται τουλάχιστον 20 ψήφοι αύριο το απόγευμα για να εκλεγείται ως νέος Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Με την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί από χθες το απόγευμα, με τη στάση των πολιτικών κομμάτων, εσείς βλέπετε πιθανό αύριο να έχουμε κάποια αλλαγή και να έχουμε εκλογή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, και σε αντίθετη περίπτωση ο Βέρον Πολύδωρας τι θα κάνει? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Την περιέλαβα στη συζήτηση και στην έκθεση των απόψεών μου προηγουμένως. Δεν μετράω ψήφους, δεν κάνω εκτίμηση πιθανοτήτων, κύριε Κωνσταντόπουλο. Τι κάνω? Είμαι έτοιμος ανά πάσα ώρα να διευκολύνω εκείνο που με τίμησε με την πρόταση. Και νομίζω ότι είμαι και σαμουράι ώστε να μην φεύγω από τη μάχη. Ούτε φοβάμαι την ήττα. Δεν πήγα εγώ για γαλόνια. Ποτέ. Να το ξέρουν αυτό οι θεσοθύρες, εκείνοι που αλλάζουν κόμματα, εκείνοι που πηδάνε από τον αστάλο, εκείνοι που τρελαίνονται για τα αξιώματα. Με ξέρουν. Είμαι παλιός. Και παλιός με συνέπεια. Και ξέρουν ότι εγώ ποτέ δεν ζήτησα, 7 αρχηγούς υπηρέτησα, ποτέ δεν ζήτησα τίποτα. Ούτε φυσικά και από τον Πρωθυπουργό. Αλλά θέλω να σας πω, εξετίμησα την πρόταση του Πρωθυπουργού, γιατί είδα εκεί εξαιρετικές ποιότητες. Πρώτον, ότι θέλει μια ελεύθερη γνώμη, μου το είπε. Δεν θέλει να υποκείμεθα στη διαπλοκή, μου το είπε. Έκανε μια συνέρεση των αξιών ή των συμβολισμών που εμπεριέχονται σε μένα. Και αυτό είναι πάρα πολύ τιμητικό. Τι θέλουν να βάλουν κάποιον της διαπλοκής, να σας πω 50 εγκεκριμένα από τη διαπλοκή ονόματα τώρα? Συνταγματολόγους, δικηγόρους, ωραίους των μίντια. Κύριε Πολύδωρο, αυτό θέλουν. Είπατε πριν, συγγνώμη. Για να ψηφίσουν τα 4/5. Αυτό ήθελα να πω. Είπατε πριν. Για τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Ναι. Είπατε πριν ότι ενδεχομένως δεν είστε αρεστός στην ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επειδή δεν είστε φίλος του Χριστοφοράκου. Τι υπονοείτε? Αυτό που λέει μόνο του ο λόγος.
αυτό που λέει μόνο του ο λόγος. Το είπα χωρίς να κάνω, τήρησα τον κανόνα της διακριτικότητας, αλλά ήταν εύγλωτο. Γιατί θέλω να σας πω συμπληρωματικά, πάνω στην ίδια παράγραφο, επιτέλους, ξέρετε ότι εγώ και με τα media, εκείνα που κάνουν την εκτέλεση των χαρακτήρων, τη δολοφονία χαρακτήρων, δεν έχω καμία σχέση. Και ήρθα στην ΕΡΤ γιατί είναι παιδί μου η ΕΡΤ. Και κρατάει και εσείς σαν προσωπικότητες και κρατάει αυτή την αντικειμενική και ίση πληροφόρηση. Και μου δίνει το βήμα να εξηγηθούμε, δεν κάθονται να με βρίζουν. Κι όμως αναλαμβάνουν εκπομπές να συκοφαντούν και να βρίζουν ένα Έλληνα πολίτη, ο οποίος βεβαίως δεν κρύβεται. Είναι πολιτικός. Πολιτικός σημαίνει μάχη. Πολιτικός σημαίνει εκφέρω την γνώμη με τα παρησίας και κρίνεις εσύ υπέρτατε κριτή λαέ. Αυτά όλα δεν έχουν καμία αξία. Και θέλουν να περάσουν τη μόδα ότι αξία έχει μόνον ο υποδεικνυόμενος και ο προβαλλόμενος από τα κανάλια που θέλουν να ασκήσουν την επιρροή τους στην πολιτική. Ακόμα λέμε ένα understatement που λέμε στα ελληνικά. Στα ελληνικά το λέω σαρκαστικά. Αν κάνω μια υποδήλωση. Δεν πάνε μόνο για τα έργα. Αυτούς που πάει ο Τσίπρας να αναχαιτήσει κάνουν power game. Κάνουν παιχνίδι εξουσίας, τα θέλουν όλα. Και ποιος θα βγαίνει πρωθυπουργός, και ποιος θα βγαίνει βουλευτής, και ποιος θα βγαίνει υπουργός, και ποιος θα βγαίνει πρόεδρος του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου. Τέτοιο άγριο είναι το παιχνίδι. Δεν προχωρεί έτσι ο τόπος. Εγώ μιλάω για συνένεση. Σας είπα πώς όρισα το αντικείμενο με το οποίο θα το φέρνει ο Θεός και η ψήφος των συναδέλφων. Πάντως συνένεση ούτε για το Σουρού δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι μπορεί γιατί να υπάρξει. Επικρατούν... Για άλλα κρίσιμα ζητήματα θεωρείτε ότι και εκεί θα έπρεπε να υπάρχουν συνενετικές φωνές, να αναζητηθούν δρόμοι, συνταγματική αναθεώρηση, βεβαίως, οικονομία, διαπραγμάτευση για το χρέος. Βεβαίως, και δεν το λέω με την, πώς να πούμε, την σχηματική και κάνουμε ένα πρόσχημα συνενετικό. Το λέω με την ουσία, να αναγνωρίσουμε ότι τα διευθυντήρια των Βρυξελών και του Δουνουτού δεν αστειεύονται. Μας έχουν ξεζουμίσει. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο του διευθυντηρίου των Βρυξελών? Η μοροφιλοδοξία των Ελλήνων πολιτικών. Να γίνουν πρωθυπουργοί ένας μετά τον άλλον. Πλην Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας βγήκε προκειμένου να κοντράρει. Και ελέγχεται τώρα ότι πώς έγινε η απώλεια μιας μάχης και κατά κάποιο τρόπο μετάλλαξή του στο να συμμορφώνεται προς τις υπαγορεύσεις του Διευθυντηρίου. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο εκκρεμές αυτή τη στιγμή. Αποδέχομαι την άποψη ότι είναι όρθιος και μαχόμενος ο Πρωθυπουργός και δεν κρύβω τα λόγια μου και θα ήθελα πρώτα συνεννόηση στο να δούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Θα μας περιφρονήσουν στη δεύτερη αξιολόγηση, θα μας περιφρονήσουν στο χρέος, θα μας πούνε πώς έχουμε διαπιστώσει από τα επιστημονικά μας εργαστήρια ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει και με ένα πιάτο φακί και με λίγα χόρτα από το δάσος. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά εγώ ξέρω ότι σφάζουν ένα λαό. Το ξέρει και η κυβέρνηση του Τσίπρα. Και δεν το ξέρει εκείνος ο οποίος σε κάθε συχνότητα εκπέμπει, εκείνοι μάλλον, εκπέμπουν συμμόρφωση να κάνουμε τα μαθήματά μας, συμμόρφωση προς το διευθυντήριο, γιατί αλλιώς χαθήκαμε. Δεν ζουν έτσι οι λαοί. Τι είναι η άποψή μου, η ευρωσκεπτικιστική. Η άποψή μου για το πώς απαιτείται και πού συνεννόηση. Είδατε πουθενά στο σκεπτικό που περιέγραψα να μοιράζω γαλόνια και ανάλογα με τα Υπουργεία να τοποθετούμε? Όχι. Αυτή είναι η ελεύθερη γνώμη και έκφραση του Πολίδωρα. Κύριε Πολίδωρα, χθες στις δηλώσεις σας μετά που βγήκατε από το Μαξίμου είπατε ότι θα πάρετε μία σειρά πρωτοβουλειών προκειμένου να επικοινωνήσετε με τους αρχηγούς των κομμάτων για την θέση σας. Τώρα δεν παίρνω για εκείνους οι οποίοι με απέρριψαν εντός 15 λεπτών, 17 λεπτών δεν παίρνω κανέναν.
Επομένως θα μιλήσετε, θα επικοινωνήσετε με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Ναι, όποιοι είναι. Εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, και στα υπόλοιπα κόμματα υπήρξαν και τα υπόλοιπα. Δεν έχω να πω τίποτα με τον κύριο Θεοδωράκη, ο οποίος ως αρχάγγελος της καθαρής πολιτικής εκείνος και ως που φέρνει το νέο πνεύμα, λέει ότι είμαι του βαθαίως κράτους της διαφθοράς. Εγώ. Για να κοιτάξουμε τα βιογραφικά μας. Όχι από ο ένας του αλλού, με ελεγκτική επιτροπή. Για τον καθένα το λέω. Λέει η κυρία Γεννηματά Ζαρντινιέρα, υπουργός της Ζαρντινιέρας. Δεν ήταν δική μου η δήλωση, ήταν η δήλωση της διαπλοκής, ήθελαν να με χτυπήσουν, τιμώρησα τους αξιωματικούς οι οποίοι ενεπλέκονται εκεί, έγινε δικαστήριο αμερόληπτο, δικαιώθηκε εκείνος που τον χτύπησαν, ο Κύπριος, τον οποίο δέχτηκε και αυτόν και την οικογένειά του εγώ στο υπουργικό μου γραφείο, που είναι έτσι γίνεται η εκτέλεση των χαρακτήρων. Και μετά από τις επιθέσεις εκείνες, εγώ έξερα έγινε 4 φορές συμπληρωματικά σε απάντηση. Μετά από τις συκοφαντίες ρυθμό πολυβολίου, εγώ εξελέγει με τη βοήθεια του Θεού και την εντολή του λαού 4 φορές. 2007, 2009, 12 α, 12 β. Μάλιστα. Αυτή είναι η μικρή μου ιστορία, η οποία είναι γνωστή. Εγώ ντρέπομαι που υποχρεώνομαι να λέω βιογραφικά στοιχεία εγώ ίδιος για τον εαυτό μου. Δεν είναι στον τρόπο μου. Τέλος πάντων. Αν δεν υπάρξει ούτε αύριο, τα δεδομένα πάντως αυτή τη στιγμή προσεκτικά. Αδιέξοδο για το οποίο η Νέα Δημοκρατία αναλαμβάνει την ευθύνη. Διότι στο κάτω-κάτω της γραφής να σας πω και κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης, σύρει το χώρο να έχει και τα συμπαρομαρτούντα, τα ελκόμενα που λέγονται Γεννηματά και Θεοδωράκης. Μάλιστα. Δεν είναι αυτόκνημη, αυτόγνωμη. Τριπλανόνται να φτιάξουν οντότητες. Μάλιστα. Ενώ εγώ είμαι εδώ, χωρίς να θέλω να φτιάξω κάτι πλαστό, επίπλαστο, τεχνητό. Εδώ, ατόφιος φυσικός. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Καλή δύναμη να έχετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Γιώργο, σας ευχαριστώ και εσένα. Μήπως παραλείψαμε τίποτα από τα ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.